Το ότι η Λάρισα με μείον 8 παίκτες ήταν ανταγωνιστική δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εικόνα του ΠΑΟΚ. Το ότι έδωσε δικαιώματα ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη Λάρισα με διαιτητικά σφυρίγματα είναι απ' τα άγραφα των αγράφων ο άγραφα. Τα ξέρεις τα άγραφα. Διπλό πέναλτι και δεν το δίνει. Δεν είναι πρώτη φορά. Καλά κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει τα γραφεία, τους δικηγόρους, τους εισαγγελείς και τους εφέτες και ο άλλος έχει τα στραγάλια. Αυτό καταγράφει η κοινωνία η ελληνική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ένας στο στραγάλι και ο άλλος στο γραφείο. Ό,τι κόσμος μπαμπά. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Έχουμε ένα τρίγωνο, ένα δίδυμο Αγκούστο Μαουρίσιο. Δύο αργοί. Τέδω είναι η θέαμα στον ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, ο αργός Αγκούστο και ο αργός Μαουρίσιο. Σήκωσε το ποδάρι ο Αγκούστο, το βρωμό ποδό του, το φοβερό, πήγε μπάλα στο γάμα. Δεν πήγε κανένα να τον πίεσε, σηκώθηκε μπάλα, πήγε στο γάμα. 50 σουτ θα κάνει, τα 40 θα πάνε στο γάμα του Καραγκιόζη, τα 3 θα πάνε πιο κάτω από το γάμα του Καραγκιόζη, θα πάνε στο γάμα του Κατζιαβάτη, τα 2 θα πάνε μέσα να πούμε θα γράψουν, τα άλλα 2 θα βγάλει ο τερματοφύλακας. Δηλαδή το χρόνο σου κάνει 8 γκολ ο Αγκούστο. Ο Αγκούστο λοιπόν με το Μίζιτς είναι μέτρη η χαφ. Γι' αυτό το λόγο πάω, ταλαιπωρήθηκε στη Λάρισα. Η χαφ ήταν πάλι το πρόβλημα. Ας δούμε όμως τα πράγματα από την μπροστά γραμμή. Ο Ακμπομ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πολύ καλή υποδοχή της μπάλας, έχει καλό σωματότυπο και κερδίζει πολλά φάουλ. Δεν του παίρνει εύκολα την μπάλα. Σαν το Βρίζα ένα πράγμα. Είναι ο μαύρος Βρίζας. Ο οποίος να πούμε του δίνει την μπάλα, αργός, αργόκολος, τουλάχιστον ο Ακμπομ είναι και πολύ γρήγορος. Πολύ συμμετοχικός, το βλέπουμε εδώ. Αλλά όχι killer, όχι δολοφόνος. Κάνει πολλά πράγματα έξω από την περιοχή, κερδίζει φάουλ. Μοιράζει παιχνίδι, μπορεί να κάνει και μια διείσδυση, να πάει σε ένα σμένα, το κάνει όταν του έρθει, αλλά είναι δύσκολο στον γκολ. Εδώ βλέπετε με την πλάτη πώς παίρνει τα φάουλ, πολλά φάουλ με την πλάτη. Εδώ πάσα στο Λάμπρου, μέσα στην περιοχή, τη γυρίζει ο Φλόρος, επικίνδυνη φάση μέσα στην περιοχή. Και άλλα φάουλ, νέο φάουλ, δηλαδή κερδίζει στημένα χτυπήματα και μπαίνει στην περιοχή του αντιπάλου με τον Ακμπομ, ο οποίος επαναλαμβάνω θα πρέπει να βελτιώσει τα τελειώματά του και επίσης να βελτιώσει το κεφάλι του. Center for με κάτω του μετρίου κεφάλι ο Ακμπομ. Για Μίσιτς Αγκούστο, είδατε χθες ότι πρέπει να παίζει ο Μίσιτς με τον Αγκούστο και όχι ο Μίσιτς με τον Μαουρίσιο ή ο Μίσιτς με τον Καντουρί. Ο Μίσιτς είναι καλύτερο να παίζει με τον Αγκούστο γιατί ο Αγκούστο είναι νεότερος. Έχει προοπτικές εξέλιξεις, χαμηλώνει το μέσο όρο ηλικίας. Αλλά βλέπετε αυτό το υπέροχο γκολ που βάζει. Αλλά το υπόλοιπο παιχνίδι του κυμαίνεται μέσα στη μετριότητα. Κυμαίνεται μέσα στη μετριότητα. Εδώ κοιτάξτε, λάθος πάσα. Εδώ φαίνεται και ο Γιαννούλης μέτριος, έτσι, στο αμυντικό κομμάτι. Εδώ χάνει την μπάλα στο κέντρο, από αργοπορία. Παπ, ο αναπληρωματικός σκάφος του την παίρνει. Εδώ κάνει τον πέναλτι. Άμα θέλει ο διαιτητής, το δίνει. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ και τη γλιτώνει. Είπαμε, οι άλλοι έχουν τα γραφεία και οι άλλοι τη σφυρίχτρα. Λοιπόν, δύο χαφ του ΠΑΟΚ εδώ. Ο ένα κάνει και ο άλλο πέναλτι και ο άλλο. Ο Μήτρο και ο Μητρούση. Ο Μαουρίσιο και ο Αγκούστο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εδώ το βλέπουμε επιθετικά σε μια κάθετη πάσα μέτριο. Εδώ χάνει άλλη μια μπάλα. Και εδώ κάνει και άθλια φάουλ. Γιατί αν έρθει με φόρα ο παίκτη επάνω στον Αγκούστο, το πιο πιθανό να του κάνει φάουλ με κάρτα. Είναι ανέκριτο στα πρώτα μέτρα. Δηλαδή δεν έχει. Δεν έχει. Αυτό δεν το έχει. Πα. Δεν το έχει. Αυτό δεν. Δεν είναι. Βελτιώνεται αυτό, βελτιώνεται. Αν πάει στο καφτατζόγλιο ή στην τούμπα με τα παπούτσια, τα. Πώς τα λένε, με τα καρφιά και αρχίζει. 10, 20, 30, 40, 50 μέτρα. Κάτσε ανάσκελα. Κυλιακή 5, φρουτ, σφυρίζει ο προπονητής, πα. Τέλος, γυρίζει πίσω. Του λέει κάψεις, 1, 2, 3, 4, 5, φρουτ, πα, φεύγεις. Δεν τα κάνει αυτά. Άμα δεν τα κάνει αυτά, θα έχει το ποδάρι σαν το Μπακασέτα να σουτάρει τα 50 σουτ να πάει τώρα στο γάμα. Λοιπόν, Γιαννούλης και άμυνα. Ο Γιαννούλης είναι ένας μοντέρνος μπακ, ανεβαίνει απάνω, σεντράρει, κάνει ράνι, γλυκό πόδι, αριστερό, καλή μεταβίβαση. Αλλά το βλέπουμε εδώ στα αμυντικά του καθήκοντα. Εδώ κοιτάξτε. Πάει Λάρισα από εκεί. Εδώ αμυντικά κοιτάξτε τον. Εδώ πάει να γυρίσει την μπάλα στο Ζήκοβιτς. Αντί να τη γυρίσει, την πάει πλάγια. Δηλαδή ότι σχέση με άμυνα το καταστρέφει. Εδώ μια έφοδο στο 86 και μισό τη Λάρισα. Πάλι την πλευρά Γιαννούλη. Προβλήματα μεγάλα. Ο Μάτος ήταν φρεσκαδούρα. Τον είδατε ότι ξυρίστηκε, πλήθηκε. Έφαγε τις μπουζόλες στα μάγουλα σαν τον Κωνσταντάρα.
Έμεινε ένα ματς έξω, ήθελε τις ανάσεις του άνθρωπος. Είναι γέρος. Θέλει κάνα δυο ματς να μένει πίσω. Και να το βάζει να φρεσκά δούρα. Με τον Ολυμπιακό πρέπει να παίξει. Και πάμε στο Λιμιό. Τι είπε ο Ραπτόπουλος εδώ. Ο Ραπτόπουλος είπε εδώ ότι ο Λιμιός πρέπει να παίζει έξω αριστερά, να κλείνει με το ανάποδο προς τα μέσα, να έρχεται στην εστία καλύτερα, να τον πάει η φύση του εκεί. Και γιατί θα πρέπει να καλύψει μέσω αμυντικά τον Γιαννούλη, ο οποίος Γιαννούλης είναι πάρα πολύ κακός αμυντικά. Το βλέπουμε εδώ, πάει να χωθεί με το δεξί πόδι, τη φέρνει στο ανάποδο, στο κακό πόδι, κάνει έφοδο και δίνει πάρε βάλε στον Μπέλκα. Αυτά από δεξιά δεν τα κάνει. Εδώ βλέπουμε το υπέροχο γκολ που βάζει με φόρτωμα ο ΠΑΟΚ από τη δεξιά μεριά, τέσσερις παίκτες στην περιοχή, έρχεται από έξω αριστερά center forward και πετυχαίνει με το ανάποδο πόδι ένα υπέροχο τέρμα. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πάλι χώνεται, κάνει την κίνηση που βλέπετε. Χώνεται με το δεξί πόδι προς τα μέσα, ή κάνει σου την πάσα και την ξαναπαίρνει, ή φεύγει από την έξω με το αριστερό και τη φέρνει προς τα μέσα με το αριστερό και τη φέρνει καλά ο Κερατάς. Είναι φοβερός. Δηλαδή, αριστερά είναι άλλο Λιμιός, δεξιά είναι άλλο Λιμιός. Και έφοδο στο χώρο, πολύ καλός, με μεγάλες ταχύτητες και άμυνα καταπληκτική επάνω στον Γιαννούλη. Ο Λάμπρο απογοήτευσε, δείχνοντας όμως καλά στοιχεία, ημιτελείς προσπάθειες, ψυχισμός πουλιού πεσμένου που τη χαρίζω βιντεϊκά, τον περιμένω και τον πιστεύω. Δείτε λίγο τον Ζίβκοβιτς εδώ, δεν κάνει εξόδους, παίζει με λάθος πάσα και γενικά ο Ζίβκοβιτς δεν έχει και τον ψυχισμό και τα προσόντα να κάνει έξοδο και να πει αμάν, βγήκε θα του πάρει τα μυαλά, θα χτυπήσει την μπάλα ή θα τη χάσει, θα την πιάσει, δεν βγαίνει έξω από την εστία. Υπάρχει ένα δίδυμο στον αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισας, Λάρισας ΠΑΟΚ, το οποίο θέλω να δείτε την αξία αλλά και τη συνεργασία και τη χημεία που έχει ο Γιαννούλης με το Λιμιό. Πώς καλύπτει ο ένας τον άλλον, πώς όταν βγαίνει ο ένας επάνω βγαίνει ο άλλος προς τα μέσα, πώς όταν χαθεί η μπάλα γυρίζει πάρα πολύ καλά πίσω ο Λιμιός και καλύπτει πάρα πολύ καλά το κομμάτι το αμυντικό του Γιαννούλη, το οποίο είναι πάρα πολύ μέτριο και το οποίο δεν βελτιώνεται. Ο Γιαννούλης, άμα του βάλεις ένα Λάμπρο ή τον πίσες βαρεκή με καλό αντίπαλο, σε ένα σμέναν θα βρει προβλήματα. Βλέπετε εδώ τις κινήσεις που υπάρχουν, η χημεία, η καλή συνεργασία μεταξύ των δύο Ελλήνων νεαρών ποδοσφαιριστών του ΠΑΟ. Κοιτάξτε το. Είναι κατανοητό ότι υπάρχει μια πολύ θετική κατάσταση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Πάμε στο Μαουρίσιο. Με είπα στο ράδιο πριν από λίγο τι καλός που ήταν ο Μαουρίσιο. Τρίχες κατσαρές που δεν έχω. Ο Μαουρίσιο κάνει πέναλτι μαζί με τον Αγκούστο. Το δίνει ο διαιτητής, τη φάγαμε. Κοιτάξτε εδώ τον γκολ που μειώνει η Λάρισα, πάει να πηδήξει κεφαλιά. Δεν πηδάει ούτε βρεμένη εφημερίδα στο άλμα. Η τάπα του δηλαδή στο άλμα ενοχλεί μεγαλόσωμο Μέρμιγκα. Λέει αμάν με ενοχλεί μια τάπα εδώ πέρα. Ο μεγαλόσωμος Μέρμιγκας. Πάει να χτίσει επίθεση τώρα από πίσω. Το πάρκο του Αϊθαράπη με την Πατουλίδη το χτίζει πιο γρήγορα. Χτίσει επίθεση ο Μαουρίσιο. Και εδώ πάει να δώσει μια κάθετη και κάνει φάουλ. Γενικά ο Μαουρίσιο είναι μια κατάσταση που πρέπει να βγει από εκεί και να πάει να παίξει να πούμε μπάλα. Πώς τον ο Αγκούστο μαζί με τον Μίσιτς και τρίτον αν τον Μπέλκα. Αυτό είναι. Πέλκας, τρίγωνο, Αγκούστο με αριστερό πόδι και ο Μίσιτς. Και να παίζει και ο Λιμιός να έρχεται λίγο σαν τέταρτος, λίγο προς τα μέσα, να συμμαζεύει λίγο στον άξονα τα ασημάζευτα. Εντάξει, αυτά είναι ο Λίγης με τον ΠΑΟΚ και την Λάρισα.